φίλο, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο εκείνη τη στιγμή. Για να δούμε τι συνέβη. Καλή σας ημέρα λοιπόν, 4 και 4 τα ξημερώματα και έγινε εμπριστική ενέργεια εδώ που βρισκόμαστε πάρα πολύ κεντρικά επί της Βασιλίσσης Όλγας στη συμβολή της με την Συνδίκα. Είμαστε μπροστά σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων. Εδώ πέρα βλέπετε αυτοκίνητο Mercedes. Από τη μηχανή δεν έχει μείνει τίποτε όπως μπορείτε να δείτε. Και αυτό γιατί κάποιοι περνούσαν και έβαζαν λουκουμάκια κάτω από τα αυτοκίνητα. Λουκουμάκια. Με τη βοήθεια του οικονολήπτη μας, του Απόστολου Τσινάρη, αυτά τα λουκουμάκια που βάζουμε για προσάνατα. Που λειτουργούμε στο τζάκι. Mm-hmm. Δεύτερο πολυτελές αυτοκίνητο. Και κάτω από εδώ είχαν ρίξει μαζί με προσάναμα διάφορα πανιά και χαρτιά. Τρίτο αυτοκίνητο, τα βλέπετε, είναι όλα πολυτελή. Και στο βάθος τέταρτο αυτοκίνητο. Σε τρία αυτοκίνητα. Εδώ ο Γρηγόρης μένει ακριβώς πάνω από αυτά τα αυτοκίνητα. Μπορεί να μας περιγράψει είδε κάτι, τι ακριβώς συνέβη. Βεβαίως και είδε, γιατί μένει ακριβώς από πάνω. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν βγήκε έξω. Να του δώσουμε και την επιστροφή μας για να σας ακούει. Γιατί καλημέρα, να κάνουμε διάλογο. Καλημέρα. Για πείτε μας πώς είδατε λοιπόν. Είχα ακούσει βασικά στην αρχή μια κοπέλα η οποία προσπαθούσε να πάρει τηλέφωνο. Λογικά στην άμεση επέμβαση. Ναι. Και ήταν με το αγόρι της. Και κατέβηκα κάτω να δω τι συμβαίνει. Ναι. Και είχα δει το παλικάρι, είχε μπει κάτω από τα αυτοκίνητα, προσπαθούσε να βγάλει κάποιες ύλες οι οποίες προφανώς ήταν για να βάλουν φωτιά. Δηλαδή στα πολυτελή αυτοκίνητα που ήταν πιο πίσω, όχι αυτό εδώ που κάηκε, εκεί ήταν η αυτό κοπέλη. Ήδη είχε πάρει φωτιά και το παλικάρι προσπαθούσε να βγάλει ήταν την ύλη από κάτω. Δηλαδή ναι. Εσείς, κύριε, όταν κατεβήκατε από το σπίτι σας, πόσα αυτοκίνητα εκείνη την ώρα καίγονταν? Ήταν ένα καίγονταν και το συγκεκριμένο αυτό μπροστά, ναι. Και είχαν βάλει και σε άλλα τέσσερα πιο δίπλα. Τους δράστες δεν τους είδατε εσείς? Αυτά που σας δείξαμε. Να ήταν εκεί να φεύγουν τρέχοντας και δεν είδατε? Όχι, δεν τους είδαμε, όχι. Όχι, δεν είδαμε κάτι. Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος προσπάθησε να κάνει κατάσβεση. Βασικά προσπάθησα να βοηθήσω, ανέβηκα σπίτι, πήγα, έφερα δύο μπουκάλια νερό. Ήρθα, έριξα στο ένα, εκείνη τη στιγμή έκανε έκρηξη το αυτοκίνητο. Ναι, το συγκεκριμένο, πέταξα το μπουκάλι. Μετά ξαναπήγα, έριξα και το δεύτερο. Απλά ήταν πολύ λίγο σε ποσότητα. Δεν ήρθε και η πυροσβεστική εκεί άμεσα, και τι συνέβη μετά? Βεβαίως. Ήρθε, ναι, μετά περίπου από 20 λεπτά ήρθε η πυροσβεστική. Δύο οχήματα, 6 άνδρες, το ζευγάρι. Το ζευγάρι τι? Προσπάθησε. Ναι, το ζευγάρι προσπάθησε. Όπως σας είπα, το παλικάρι είχε μπει κάτω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή, για να βγάλει τα λουκουμάκια. Ναι, για να βγάλει, ναι. Αυτή την Ελένη, πόσα αυτοκίνητα είπαμε έτσι ότι έχουν υποστεί ζημιές? Και το ρωτώ αυτό επίσημα, γιατί χωρίς να ξέρουμε βεβαίως αν συνδέονται τα δύο, και στο Κολωνάκι εδώ είχαμε εμπρισμούς 7 αυτοκινήτων σήμερα τα ξημερώματα. Πώς συνδέονται οι δύο περιπτώσεις? Θα σας πω επίσημα τα στοιχεία της πυροσβεστικής και αυτά που βλέπουμε εμείς με τα μάτια μας. Αυτό το ένα πολυτελές αυτοκίνητο που είναι εδώ παρκαρισμένο από τη λεωφόρου Βασιλής Όλγας έχει υποστεί τη ζημιά και είναι οφθαλμοφανές. Η πυροσβεστική δίνει άλλα τρία πολυτελή αυτοκίνητα, mm-hmm. ότι έγινε απόπειρα εμπρισμού και ότι η περιοίκη, δηλαδή το ζευγάρι, προσπάθησε όπως και ο Γρηγόρης να σβήσουν τη φωτιά.